Cash Out είναι εδώ. winmasters.com.cy. Τώρα με Cash Out. Μαρκάρουν στην μικρή και στη μεγάλη περιοχή του Βεσελόφσκι. Έπαιξαν κοντά οι παίκτες της Ομόνιας για να φτάσει μπάλα στον Ποντιάκ. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Σουτ κάνει πάνω από την εστία του Βεσελόφσκι. Πολύ καλή προσπάθεια. Ο Κίνγκσλεϊ κάνει κίνηση στην περιοχή. Θα προτιμήσει να βρει τον Λουντού το γύρισμα στον Ρέινολτς που κάνει το σουτ. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα. Ορτέγα, Ποντιάκ μπήκε στην περιοχή. Το σουτ για το 1-0. Ορτέγα. Στο 23ο λεπτό ανοίγει το σκορ μέσα από μια γρήγορη εναλλαγή της μπάλας από τους παίκτες της Ομόνιας. Δείτε πώς αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Ομόνιας και με ποδοσφαιρικό θράσος θα έλεγα μπαίνει κάθετα στην αντίπαλη περιοχή, πηγαίνει διαγώνια απέναντι από το τέρμα και κάνει το δυνατό σουτ στην κλειστή γωνία του Βεσελόφσκι, σημειώνοντας το 1-0 και δίνοντας το έναυσμα για ξέφρενο πανηγύρι στο πέταλο από πάνω. Λέσιαξ. Καλιά προς τα πίσω. Τιάγκο το σούτ αποκλούει πάνω στην κίνηση. Ο Βεσελόφσκι, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια να διπλασιάσει τα τέρματά της. Στην δεξιά του γωνία, αλλά άπλωσε. Εδώ πάει να γίνει το λάθος. Ο Βεσελόφσκι κερδίζει ο Γκόμεθ. Τριπλάρι, είναι έτοιμος να σκοράρει. Θα το βάλει τον γκολ. 2-0 η Ομόνια στο 34ο λεπτό. Ουσιαστικοί οι παίκτες του Μπέρκ, ο Τζόρντι Γκόμεθ σημειώνει το κόλ και δέχεται το χειροκρότημα από τον προπονητή του. Δείτε πώς κερδίζουν την μπάλα με την πίεση οι παίκτες της Ομόνιας. Λάθος από τον Βεσελόφσκι, με ολύμπια ψυχραιμία πρώτα τριμπλάρει τον Λαμπό και στην συνέχεια δεν έχει κανένα πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Με δύναμη μάλιστα ο Τζόρντι Γκόμεθ. Και μετά την απόκρουση την σπουδαία του Βεσελόφσκι ήρθε... Ο Τιάκο τριμπλάρει και δίνει δίπλα την μπάλα και έχουμε το πλασί απέναντι. Ο Ποντιάκ από κοντά δεν μπορεί να σκοράρει. Η Ομόνια χάνει ευκαιρία για να κάνει και το 3-0. Πανέρχεται με τσαμπούρι. Μια Σαλαμίνα πολύ δυνατό το σουτ. Έπεσε ο Φαπιάνο, αλλά η μπάλα έφυγε. Απέναντι κινείται και ο Τινστέλ. Ο Λουντού πήγε στην αντίπαλη περιοχή. Το γύρισμα πολύ ωραία ο Ρωμάν στον Τινστέλ. Καθυστέρησε, τώρα έκανε το σουτ. Έπεσε ο Φαπιάνο. Λουντού, παλιά απέναντι για τον Σαν Ρωμάν, τον κλείνει ο Λέζαξ. Χαμηλά η πάρα το σούτ από τον Σαθά, ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα στο 68 λεπτό. Στον Ορτέγα πήγε η μπάλα, από εκεί στον Γκόμεθ, κίνηση από τον Ποντιάκ, θα τον βρει. Το σούτ από τον Ποντιάκ και γκόλ για την Ομόνια. 3-0 στο 72ο λεπτό. Ο Γάλλος σκοράρει σε μια στιγμή που η Νέα Σαλαμίνα στον αγώνα ήταν πιο επιθετική. Είδατε και την αντίδραση του Πουρσαϊτίδη και πετύχει γκολ και εναντίον της Δόξας. Η κάθετη πάσα και το τελείωμα στην απέναντι γωνία. Ο Τζόρντι Γκόμεθ είναι ο δημιουργός του τέρματος, ο σκόρερ του δεύτερου, δημιουργεί το τρίτο. Και έτσι η Ομόνια φτάνει σε ένα πολύ μεγάλο σκορ, 3-0. Ας από τους πιο δραστήριους και επικίνδυνους παίκτες της Ομόνιας σήμερα. Έφτασε έξω από την περιοχή, θα ολοκληρώσει την προσπάθειά του, αλλά η μπάλα θα φύγει λίγο έξω. Για να δούμε τώρα τον Μίκου να φεύγει στην πλάτη των αμυντικών. Να φτάνει στην περιοχή απέναντι από τον Κίσα. Να πλασάρει, απέκρουσε ο Κίσας πάνω από την εστία. Κόρνερ, όχι. Out τελικά. Όλα θα αναλυθούν αύριο στην εκπομπή μας ώρα για μπάλα. Να δούμε τώρα τον Σαθά. Να σουτάρει ο Φαπιάνο. Έπεσε, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω. Πολύ καλή ενέργεια από πλευρά του Θεοδόση Σαθά. Σίμψον. Αβίαστο λάθος. Ποντιάκ. Η επιλογή του είναι παλιά εκεί που κινείται ο Φουστάρο. Μίκου θα κάνει το σούτο. Κίσας πέφτει στη γωνία και αποκρούει. Το Cash Out είναι εδώ. winmasters.com.cy. Τώρα με Cash Out.